για αυτούς που δεν θυμούνται, αν και νομίζω ότι όλοι θυμούνται, ο Γιώργος Μεταξάκης είναι ο παιδοκτόνος του 1999 που για να εκδικηθεί την σύζυγό του έπνιξε τα τρία του παιδιά στον Αλμυρό ποταμό. Ήταν μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει και μάλιστα αυτή η πράξη έγινε γιατί ο ίδιος, λέει, ήθελε να εκδικηθεί τη σύζυγό του. Ο Γιώργος Μεταξάκης έχει εκτίσει 2/3 της ποινής με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ελεύθερος, με απαγορευτικό όμως την άφηξή του εδώ στην Κρήτη. Να έρθει δηλαδή στην Κρήτη και να ζήσει εδώ. Είναι μια υπόθεση που κάθε φορά που την ανοίγουμε ρεπορταζιακά εδώ στην Κρήτη TV το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Βλέπουμε και εικόνες από εκείνες τις στιγμές που πραγματικά είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και οι εικόνες αυτές είχαν ταξιδέψει μέσω των ειδησιογραφικών πρακτορείων του εξωτερικού και σε πολλές χώρες της Σιφηλίου. Κύριε Τσικαλά, θα έρθω σε εσάς. Θα ξεκινήσω με εσάς, γιατί είστε ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκείνες τις στιγμές στον Αλμυρό ποταμό. Βλέποντας σήμερα αυτές τις εικόνες, θέλω να μου πείτε τι σας έρχεται στο μυαλό. Είναι μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. 1999, μετά τους σεισμούς της Αθήνας, ήρθε η πληροφορία τον επόμενο μήνα, Σεπτέμβριο, ήταν σεισμοί, τον Οκτώβριο, Νοέμβριο ήταν, θυμάμαι καλά, για αναζήτηση τριών παιδιών τα οποία αγνοούνταν στην περιοχή του ευρύτερη του Αλμυρού. Από πληροφορίες που είχαμε και από την αστυνομία που είχαμε στην εργασία, μεταβήκαμε στον Αλμυρό και ξεκινήσαμε και ψάχναμε, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να είναι αληθινό αυτό. Τρία παιδιά αγνοούνταν με σίγουρες πληροφορίες ότι κάτι είχε συμβεί από τον πατέρα. Εσείς τότε ήσασταν ένας απλός πυροσβέστης που κληθήκατε μαζί με όλο το κλιμάκιο να βρεθείτε εκεί. Ήμουν νεαρός αξιωματικός, ήμουν επικεφαλής στους σεισμούς της Αθήνας και αμέσως μετά που έγινε αυτό ήμουν πάλι επικεφαλής στις έρευνες διάσωσης στην περιοχή του Αλμυρού με τα τρία παιδάκια που αγνοούνταν. Μεταβήκαμε στην περιοχή του Αλμυρού, ψάχναμε στην ευρύτερη περιοχή και στο δίσβατο της περιοχής, υπάρχουν κάποιες σπηλιές πιο ψηλά και στα νερά που υπήρχαν στη λίμνη του Αλμυρού. Κάποια στιγμή και δίτες που είχαμε φέρει και επιχειρούσαμε και από στεριάς, βρήκαμε σε αβαθή το ένα παιδί, το οποίο λόγω του ότι τα νερά ήταν και λιμνάζον, δεν μπορώ να το περιγράψω με αυτό που είδαμε. Και προχωρήσαμε στην ανάσυρση. Πρώτο παιδί, δεύτερο παιδί, τρία παιδιά. Τότε ήμουν ελεύθερος εγώ. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν μαζί μας και ήταν παντρεμένοι και είχαν παιδιά, το βιώσαν αυτό πολύ πιο δύσκολα. Αργότερα που έγινα πατέρας, το κατάλαβα και εγώ και συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Η σκηνή είναι τρία παιδάκια τα οποία ήταν ζωντανά και δεν υπήρχαν ζωή. Ένας νέος πυροσβέστης που καλείται στην αρχή της καριέρας του να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν πρόκειται για τρία ανήλικα αγόρια, τρία ανήλικα παιδιά, από μόνο του ως εικόνα είναι συγκλονιστικό. Θέλω λίγο να μου περιγράψετε τη δική σας ψυχοσύνθεση, βλέποντας και τις εικόνες αυτές από την ανάσυρση των τριών παιδιών από τον Αλμυρό ποταμό. Η αγωνία που υπάρχει για τη διάσωση στην αναζήτηση δεν σε αφήνει να ταυτιστείς με το περιστατικό και σου δίνει τη δύναμη μέσα από την εκπαίδευση, από την εμπειρία και προχωράς ούτως ώστε να φέρεις σε σκοπό πρώτα την αναζήτηση και μετά βάζεις τον εαυτό σου και υπερβαίνεις τον εαυτό σου και δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια να αφήσεις σημάδια πάνω στην ψυχή σου τα οποία τα διαχειρίζεσαι μετά το τέλος της επιχείρησης. Ήταν στιγμές που είπατε, κύριε Τσικαλά, ότι τώρα έχω λυγίσει, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο αυτό? Πάρα πολύ δύσκολο ήταν, διότι κράτησε και ο χρόνος ήταν πολύ περισσότερος μέχρι να έρθει ο ιδροδικαστής και να έρθει το ασθενοφόρο και να γίνει ταυτοποίηση κτλ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο διότι είμαστε δίπλα σε επαφή. Mm-hmm. Και λυγίσανε κάποιοι. Καταφέραμε όμως και κρατηθήκαμε. Το διαχειριστήκαμε μετά μέσα με συζητήσεις που κάναμε με τους συναδέλφους αργότερα κτλ. Οι μνήμες υπάρχουν βέβαια ακόμα. Πιστεύω ότι θα ξεχαστεί. Πάντως και τώρα που το περιγράφετε, φαίνεται έτσι η συναισθηματική σας έξαρση. Θυμάστε πολύ ρεαλιστικά αυτές τις στιγμές. Ναι, δεν σβήνονται. Πιστεύω ότι θα σβηστούν, αλλά κάποιες σκηνές αυτές οι τελευταίες που ήταν στο Γρασίδι τρία παιδιά. Δεν μπορεί να ξεχαστούν. Ήρθατε όμως σε επαφή και με το πρόσωπο του ίδιου του Γιώργου του Μεταξάκη. Τι είναι αυτό που ήρθε ως πρώτη σκέψη στο μυαλό σας? Γιατί είναι μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία ένας πατέρας να πνίγει τα παιδιά του σε ένα ποτάμι. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Μόνο διαταραχή ψυχής μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό. Είπατε ότι
υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, και αυτό αποτυπώνεται πολλές φορές και στα πλάνα και της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, λύγησαν και ουσιαστικά έκλεγαν τη στιγμή της ανάσυρσης των τριών παιδιών. Ναι, θέλετε να μας περιγράψετε αυτή τη στιγμή? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τρία παιδιά, μετά την πέραση της επιχείρησης συνέβησαν αυτά, διότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το οποίο έγινε αναζήτηση να βρούμε τα παιδιά, να τα ανασύρουμε σε ασφαλές σημείο, να έρθουμε να τα παραδώσουμε, υπήρξε μια ηρεμία, το οποίο τότε αρχίσαμε και συνειδητοποιούσαμε τι είχε συμβεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά οι γονείς που είχαν μικρά παιδιά στην ηλικία αυτή, κληθήκαν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση των παιδιών τους. Στο σημείο, κάποια στιγμή έφτασαν και συγγενείς, έφτασε και η μητέρα των παιδιών, τη θυμάστε αυτή τη στιγμή? Όχι, εμείς δεν είχαμε επαφή, εμείς είχαμε κλειό από την αστυνομία. Είχατε κλειό από την αστυνομία. Μάλιστα. Είναι μια από τις υποθέσεις που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, κύριε Τσικαλά? Ασφαλώς, 19 χρόνια μετά το θυμάμαι ακριβώς τι συμβεί. Μάλιστα.